Και εγώ θα προτιμούσα νωρίτερα, π.χ. για το νομοσχέδιο για την αυτοδιοίκηση, mm-hmm. να έχει έρθει νωρίτερα. Mm-hmm. Και θεωρώ σωστή την κίνηση του για Υπουργού. Την απλή ανολική, λέει, όχι μόνο για την απλή ανολική, έχει και άλλες πλευρές. Ναι, ναι. Έχει τα δημοψηφίσματα σε τοπικό και περιφερειακό κτλ. Δεν θέλω να ανοίξω τώρα την κουβέντα, γιατί δεν έχετε το χρόνο. Αλλά λέω. Και εγώ θα προτιμούσα ως πολίτης πρώτα απ' όλα, είμαι σύμφωνος, οι κυβερνήσεις, άρα και οι σημερινοί, να είναι πιο έγκαιρες. Π.χ. Mm-hmm. για την απλή αναλογική, όμως, για να είμαστε σωστοί, την απλή αναλογική που διαφώνησαν μια σειρά κόμματα. Μπορεί να το ξαναπούνε, θα το δούμε. Την ψήφισε η κυβέρνηση. Πριν από ένα χρόνο. Έτσι, έτσι. Θέλω να πω, δεν την έφερε ούτε στο τέλος της θητείας της, mm-hmm. ούτε άρχισε άλλο παιχνίδι. Άλλωστε, ό,τι και να κάνει μια κυβέρνηση, πολιτικά μπορεί να σχολιαστεί και να κρίνεται και να έχει πολεμική και πάει λέγοντας. Όσο δεν αφορά τη συντάξη, επειδή την απάντησα προηγουμένως, mm-hmm. θέλω να θυμίσω σε όλους ότι το κύριο θέμα δεν είναι οι συντάξεις, είναι αυτά τα θέματα που είπες εσύ, αγαπητή συνάδελφε, mm-hmm. προηγουμένως. Δηλαδή, μέχρι τις 21 του Ιούνιου, ακόμη είμαστε μετέωροι. Εγώ το λέω και λίγο κριτικά. Mm-hmm. Εκεί θα μετρηθεί η κυβέρνηση πρώτα, τι θα καταφέρει για τη χώρα, για την οικονομία, για την κοινωνία, μετά την έξοδο. Για όλους μας, ασχέτως αντιπολιτευτικών κορονών και πότε θα γίνουν οι εκλογές. Και μετά θα μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα. Ένα αφήγημα πάντω καθαρή αξόδου που έχει ακυρωθεί. Όχι, δεν λέω για εσά. Δεν λέω για εσά. Μιλάω για αυτό το αφήγημα τη κυβέρνηση. Όχι, δεν κάνουν λάθο. Έχει ακυρώσει από του ίδιου. Όχι, είναι πανηγυρίζει. Από τον Υπουργό Οικονομικών, από τον ίδιο. Και τον κύριο Βούτση θε επικουρικά. Ακριβώ. Λοιπόν, σα ευχαριστώ για να μιλάμε και ελληνικά. Η χώρα μα είναι σε κρίσιμο σταυροδρόμι ακόμη. Η κυβέρνηση θα κριθεί στο τέλο για όλα. Και άλλωστε οι κυβερνήσει κερδίζουν ή χάνουν τις εκλογές συνήθως. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα.